μια ομάδα ελίτ που θυμάστε. Είχε ωφεληθεί τότε από εκείνη την εποχή. Έτσι. Και το ερώτημα είναι, και σας το θέτω όπως μετεφέρθη, και δεν ήταν από ένα μόνο μήνυμα. Εσείς δεν είχατε payroll όταν ήσασταν κυβέρνηση? Δεξιά payroll, όπως μου γράψανε, δεν υπήρχαν? Κύριε Κρυβοπούλου, είναι σαφές ότι και δεξιά payroll υπήρχαν. Και προφαντώς θα υπήρχαν. Έτσι, εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση ήμουν υπουργός παιδείας και πριν υπουργός τουριστικής ανάπτυξης, αλλά θεωρώ ότι ξέρετε, τα κόμματα δουλεύουν και με δημοσιογράφους με τους οποίους συνεργάζονται, βοηθούν δημοσιογράφους. Payroll δεν σημαίνει πάντα ότι σου δίνω αμοιβή. Σημαίνει ότι μπορώ να σε βοηθήσω να πάρεις ένα κρατικό κανάλι μια θέση κλπ. Ή σου δίνω σε κάποιους οργανισμούς θέσεις στα γραφεία τύπου. Και αυτή η εξαγορά δεν είναι. Αυτά, ξέρετε, σε κάθε εξουσία υπάρχουν. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Είναι να μην λέμε, και το έχω πει και πολλές φορές, και το έχω πει και στη Βουλή όταν ήμουν, και έλεγα ότι αν αυτό θέλουμε να σταματήσει, και αν θέλουμε να σταματήσει και η εισρωή χρήματος στα κομματικά ταμεία, πρέπει να τερματιστεί και η ιστορία των κουπονιών. Γιατί τα κουπόνια των κομμάτων είναι το μεγαλύτερο πλυντήριο χρήματος. Γιατί καμιά φορά, ας πούμε, κυνηγάμε τους πολιτικούς, ναι, και το μεγαλύτερο πλυντήριο, ναι, είναι γύρω από τα κουπόνια. Ναι. Το λέω αυτό γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το παιχνίδι των συμφερόντων καλά κρατεί. Και γύρω από το παιχνίδι των συμφερόντων, των επιχειρηματιών, των μέσων και των όποιων πολιτικών, εκεί ακριβώς, σε αυτό το νοσηρό κλίμα, πάντοτε υπάρχουν τροκτικά που επιχειρούν να μεταφιεστούν και να επιβιώνουν σε κάθε κατάσταση. Ειδικά όταν έχουμε ρευστότητα όπως σήμερα. Ο κύριος Αντωνέρας, όπως ακούσαμε προηγουμένως, προανήγγειλε και τη συγκρότηση ενός φορέα. Θα μπορούσε να σας αφορά αυτός ο φορέας, έτσι όπως τον περιέγραψε, τον προανήγγειλε ο κύριος Αντώνέρας? Εγώ έχω πει κάτι. Ναι. Ότι εγώ συζητώ με τους πάντες. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει να κάνει με κόμματα, και το ξεκαθαρίζω για μην έχουμε αύριο πάλι καινούργιες, ναι, ερμηνείες. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι προφανώς από τη στιγμή που υπήρξαμε συνάδελφοι, υπήρξαμε στελέχη της ίδιας κυβέρνησης, αν ο κύριος Αντώνερος δημιουργήσει, ξέρω εγώ, μια δεξαμενή σκέψη, mm-hmm, και έχει την ευγενή καλοσύνη να με καλέσει να τοποθετηθώ κι εγώ, βεβαίως σε ένα, ας πούμε, πάνελ, σε μια δεξαμενή σκέψη, σε ένα ιστιτούτο. Πολιτικού φορέα με έναν τρόπο. Κοιτάξτε, αυτό. Θα σας αφορούσε, λέτε. Αυτό, αυτή τη στιγμή. Υπό προϋποθέσεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Να δείτε, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν με αφορά, mm, αυτό. Mm-hmm. Με αφορά το οποιοδήποτε ιστιτούτο, με αφορά η οποιαδήποτε δεξαμενή σκέψη, με αφορά η ανταλλαγή απόψεων και με αφορά προφανώς η όποια προγραμματική σύγκληση. Mm. Εγώ είμαι αμετακίνητος στις θέσεις μου. Και ποιες είναι οι θέσεις μου? Για να μην σας πάρω το χρόνο, σας πω ποιες είναι οι απόψεις μου σε μια σειρά ζητημάτων, οι οποίες έχουν να κάνουν και με τη συνταγματική αναθεώρηση. Από την... Μια και μιλάμε για θέσεις. Η θέση σας για τη συμφωνία των Πρεσπών, να σας ρωτήσω ποια είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που δαιμονοποίησαν αυτή τη συμφωνία, ούτε από αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, θεοποίησαν αυτή τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία προφανώς δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Εκείνο όμως που σίγουρα λέω είναι ότι δεν αποτελεί αφορμή για μία ακόμα διαχωριστική γραμμή μεταξύ των Ελλήνων. Δεν αποτελεί αφορμή για διχόνοια. Ναι. Θα την ψηφίζετε? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα δεν θα έλεγα ότι δεν την ψηφίζω, mm-hmm, ούτε ότι την καταψηφίζω. Και σας το λέω ευθαρσώς. Ναι. Γιατί πράγματι ήταν μία συμφωνία γκρίζα ζώνη. Σε ορισμένα σημεία μπορούσε να βελτιωθεί και θα σας έλεγα, αν μπορούσε να βελτιωθεί, θα την ψήφιζα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την εθνότητα και έχει να κάνει με την γλώσσα. Όμως, με τη στάση που επαναλαμβάνω, δημοκρατία απέναντι στη συμφωνία επαναλαμβάνω, κοιτάξτε να δείτε, σε κάθε περίπτωση, ναι, αντιλαμβάνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία κινήθηκε με το φόβο για να μην δημιουργηθεί κίνηση στα δεξιά της. Αυτό τουλάχιστον εμένα μου έδειξε. Όμως από την άλλη πλευρά, δεν θα συμμετείχα επουδενή σε καμία συζήτηση δαιμονοποίησης αυτής της συμφωνίας και εντός εισαγωγικών σε καμία συζήτηση που θα χώριζε για άλλη μια φορά τους Έλληνες πολιτικούς αλλά και τον ελληνικό λαό σε μειοδότες και πατριώτες. Δεν τη θεωρείτε αυτό προδοτική πάντως? Δεν τη θεωρώ προδοτική. Όπως χαρακτηρίστηκε από σε καμία περίπτωση δεν τη και θεωρώ. Και από τη Νέα Δημοκρατία εννοώ. Δεν τη θεωρώ προδοτική. Δεν θεωρώ ότι όσοι υποστήριξαν αυτή τη συμφωνία είναι μειοδότες και σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να καλλιεργηθεί έστω και στο ελάχιστο, mm-hmm,
η όποια υπόνοια εθνικού διχασμού και διχόνοιας ανάμεσα στους Έλληνες. Έχουμε σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να στεκόμαστε με το βλέμμα μπροστά και να κοιτάμε αυτά που μας ενώνουν, που είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Ορθώς ή λάθος η κυβέρνηση επέλεξε να κλείσει τώρα το θέμα αυτό, το οποίο ήταν ανοιχτό από 25 και πλέον και περισσότερα από 25 χρόνια. Εξαρτάται. Και μάλιστα στηρίχθηκε και στη γραμμή Καραμαλή. Το αυτό το έχει πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Κοιτάξτε, δεν το λέμε εμείς εδώ. Η γραμμή του Βουκουρεστίου ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, οφείλω να σας πω ότι ακόμα και ο ίδιος ο Καραμαλής έχει τις ενστάσεις του για αυτή τη συμφωνία, όπως ο ίδιος τις έχει δημοσιοποιήσει μέσα από διαρροές που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα που σας είπα και εγώ. Ναι, από ό,τι δηλαδή, δεν πιστεύω. Είναι επιμέρους ενστάσεις και δεν είναι δομικές και δομική ριζική διαφωνία απέναντι στη συμφωνία, έτσι όπως εμφανίστηκε ως γραμμή η Νέα Δημοκρατία. Πιστεύουν ότι ήταν δομική η διαφωνία. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν, όπως λένε κάποιοι, Βουκουρέστι Plus ή Βουκουρέστι Minus. Εγώ και Βουκουρέστι Minus να δεχτώ, που έτσι πιστεύω ότι ήταν αυτή η συμφωνία, Βουκουρέστι Minus, δηλαδή πιο κάτω από τη γραμμή που είχαμε εμείς στο Βουκουρέστι επί Καραμαλή. Δεν ήταν συμφωνία για να πούμε ότι ήταν μια συμφωνία προδοσίας ή μια συμφωνία που πράγματι απεμπόλησε τα εθνικά μας συμφέροντα. Καλώς ή κακώς έκλεισε το θέμα και να το κλείσουμε εδώ. Θα ήταν καλύτερα να μην το ανοίξει καθόλου η κυβέρνηση. Εξαρτάται. Κοιτάξτε. Λίγο πιο διασταλτικά το λέω. Εκλογικά κακώς το έκανε. Εκλογικά κακώς το έκανε. Για το εθνικό συμφέρον. Πιστεύω ότι αν έχει πάρει κάποια ανταλλάγματα, προφανώς έχει προτάξει κάποια συμφέροντα εθνικά. Δηλαδή, αν υπάρχουν κάποια ανταλλάγματα που έχουν να κάνουν με την Κύπρο, με την ευρύτερη περιοχή της Κύπρου και της γεωτρήσης, με το Αιγαίο, με το νέο συσχετισμό δυνάμεων γύρω από την Τουρκία. Πάντως, όχι με τις συντάξεις. Για να πω στο αφήγημα, το οποίο επίσης απέξε πάρα πολύ. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ανταλλάξατε τη Μακεδονία με τις συντάξεις. Εσείς μου λέτε δεν το σημερίζεστε αυτό, προφανώς. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή προδότες πολιτικοί. Σε καμία περίπτωση. Εάν από εκεί και έπειτα έχουν προταχθεί κάποια γεωπολιτικά συμφέροντα της χώρας που έχουν να κάνουν με την αλλαγή συσχετισμών που σημειώνεται στην περιοχή και βλέπουμε πως σιγά σιγά αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνεται η Τουρκία τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πιστεύω ότι ίσως ήταν μια περίοδος που ακριβώς θα έπρεπε να ακολουθηθεί η λεγόμενη ρεαλιστική πολιτική. Κάπου θα χάσεις και κάπου αλλού θα κερδίσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πάντοτε έχει εκλογικό όφελος. Πολλές φορές έχει και πολιτικό κόστος. Αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής και η πολιτική γι' αυτό είναι να είναι χρήσιμη και όχι αριστεί. Γιατί δεν είστε στη Νέα Δημοκρατία σε ενεργό ρόλο, νομίζετε? Γιατί εγώ θα σας πω, κυρία Κρυβοπούλου, μου ζητήθη να φύγω από τη Β' Αθηνών που συνήθως είχα μια άνετη εκλογή, πολλές φορές και πιο πάνω σε σταυρούς και από άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και προβλημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Να πάω στην Α' Αθηνών για να δώσω τη μάχη του Δήμου της Αθήνας, γιατί τότε είπαν ότι οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι θα μπορούσα πράγματι να είμαι το πιο δημοφιλές στέλεχος για να δώσει αυτό τον αγώνα. Μου είπαν ότι αυτόν τον αγώνα θα το δώσω μόνος μου, βρέθηκε εσωκομματικός αντίπαλος. Πήρε αυτό το μικρό ποσοστό τότε που πήρε ο Νικήτας Κλαμάνης, έχασε. Εγώ παραιτήθηκα ως μη όφυλα και από τότε έμεινα συνεπής στην παραίτησή μου, δηλαδή έκανα όλη την πενταετία μου στο Δήμο της Αθήνας μένοντας στην αντιπολίτευση. Δεν μίλησα καθόλου όταν αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία να έχει άλλον υποψήφιο, στην προκειμένη περίπτωση τον κύριο Μπακογιάννη. Και πίστευα ότι η Νέα Δημοκρατία θα μου ζητούσε να με αξιοποιήσει σε όποια πρόκληση και σε όποιο μετερίζει. Η ίδια επιθυμούσε. Η Νέα Δημοκρατία έως και σήμερα δεν μου είχε απευθύνει κάποια πρόσκληση αξιοποίησης ως μη όφιλε, γιατί και καταστατικά έπρεπε να το κάνει, διότι εγώ δεν έχω χάσει εκλογές. Παραιτήθηκα γιατί μου ζητήσαν να παραιτηθώ. Και παραιτήθηκα ως μη όφιλε. Άρα και καταστατικά, αυτονοήτως, είμαι εν αναμονή βουλευτής, άρα θα έπρεπε να μου ζητηθεί αυτή η αξιοποίηση. Αρεστώ στην ακραία πτέρυγα, θεωρείτε, εικάζετε ή κάποιους... πληροφορήστε, γιατί έχετε και πληροφόρηση. Μπορεί να, σε κάποιους ότι να μπορεί να έχουν βάλει βέτο η πλευρά, η πτέρυγα, Σαμαρά, Βορύδη, Γεωργιάδη. Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να συμβαίνει αυτό που λέτε, μπορεί και να μην συμβαίνει. Σημασία έχει ότι αυτό πρέπει να το εξηγήσει. Τώρα, ναι. Αυτό πρέπει να το εξηγήσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί όταν η Νέα Δημοκρατία ζητά
από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές ως μη οφείλουν να παραιτηθούν και παραιτούνται. Και αυτό το έχω κάνει 5 χρόνια πριν ως μη όφυλα στο Δήμο της Αθήνας και παραιτήθηκα. Αυτό δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που τους δίδουμε το ηθικό πλεονέκτημα, η δική τους ηθική υποχρέωση δεν είναι να μας απευθύνουν πρόσκληση και εμείς θα αποφασίσουμε αν θα ανταποκριθούμε ή όχι. Αλλά είναι η υποχρέωσή τους. Αν αυτή την αυτονόητη υποχρέωση της απεύθυνης πρόσκλησης δεν την κάνουν, οφείλουν να εξηγήσουν με καθαρό τρόπο γιατί δεν το κάνουν. Τι είναι αυτό, οι απόψεις μας, οι σκέψεις μας, το φυσίκ μας, το look μας, ο τρόπος ζωής μας, ότι δεν κρύβουμε αυτό που είμαστε, ότι δεν κρύβουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Έπρεπε να πηγαίνουμε κάπου στα κρυφά, έπρεπε να είμαστε με διαφορετικό σώμα, με διαφορετική αντίληψη. Κάτι πρέπει να υποθεί. Θέλω να σας κάνω μια διάκριτη ερώτηση για το τέλος. Μπακογιάννης ή Βουλγαράκης για τον Άρη Σπηλιωτόπουλο? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αν θα λέτε, μου απαντάτε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Το λέω σε συνάρτηση, έτσι. Δεν κυτρινίζω τώρα, ούτε προσπαθώ να βγάλω τίτλο, ούτε να. Πραγματικά, πιστέψτε με. Επειδή όμως περιγράψατε όλα αυτά που περιγράφετε, που είστε, η θέση σας, η αντίληψή σας για τη Νέα Δημοκρατία, για τον τρόπο λειτουργίας, για τα ιδεολογικά ζητήματα της Νέας Δημοκρατίας, είναι. Να σας το πω διαφορετικά. Μια συγκεκριμένη. Θα σας το πω διαφορετικά. Ποιος είναι πιο κοντά σε αυτά που περιγράψατε? Εγώ, ο Κώστας Μπακογιάννης ή ο Γιώργος Βουλγαράκης για σας? Εγώ υπέφερα, γιατί έχασα το Δήμο της Αθήνας εξαιτίας της εσωκομματικής αντιπαλότητος, με μονοψήφιο μικρό ποσοστό, αλλά αρκετό για να μου αφαιρέσει τη δυνατότητα να πάρω το Δήμο της Αθήνας, τον Νικήτα τον Κακλαμάνη. Ναι. Σήμερα ο Νικήτας ο Κακλαμάνης είναι υπεύθυνος αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αλλά αυτός που μας αφαίρεσε τότε η δυνατότητα να κερδίσουμε το Δήμο. Ερχόμαστε σήμερα και έχουμε τον Γιώργο του Βουλγαράκη, που μπορεί να έχει ένα ποσοστό. Μικρότερο ή μεγαλύτερο, δεν το ξέρω, θα φανεί την Κυριακή. Ερώτηση. Γιατί ο Γιώργος Βουλγαράκης έπρεπε να είναι ανεξάρτητος υποψήφιος? Απάντηση που δίνω εγώ, διότι προφανώς δεν απευθύνθη πρόσκληση στον κύριο Βουλγαράκη να συστρατευτεί με τη Νέα Δημοκρατία. Και ερώτημα είναι γιατί. Γιατί έχει κάτι ο κύριος Βουλγαράκης, έχει κάποιους σκελετούς στην ντουλάπα του? Ξέρω ότι ένα κόμμα δημοκρατικό έχει κανόνες. Τι σημαίνει κανόνες? Ο κύριος Βουλγαράκης και κάποια άλλα στελέχη δεν μπήκαν στους σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας μέχρι να τελεσυδικήσει η υπόθεση του Βατοπεδίου και τα διάφορα άλλα ζητήματα και που είχαν. Αθώθησαν όλοι. Και ως εκ τούτου, αφού αθώθησαν, ή επιστρέφουν όλοι και αξιοποιούνται από τη Νέα Δημοκρατία όλοι, ή μπορεί να πάρει την απόφαση η Νέα Δημοκρατία, κανείς δεν επιστρέφει και κανείς δεν αξιοποιείται, γιατί υπάρχει αυτή η υποψία από τότε. Δεν θεωρώ το δεύτερο σωστό, αλλά θεωρώ ότι είτε το πρώτο κάνεις, είτε το δεύτερο κάνεις, είναι κανόνας. Το να λέμε το Βουλγαράκι δεν το θέλουμε και το να αφήνουμε έξω να δημιουργεί ζήτημα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ενώ κάποια στελέχη άλλα εκείνης της εποχής τα έχουμε μέσα και τους έχουμε απευθύνει πρόσκληση, αυτό μου θυμίζει καλλιστεία. Αυτός μου κάνει, αυτός δεν μου κάνει. Αυτό είναι λάθος. Γιατί τα σύγχρονα δημοκρατικά κόμματα έχουν κανόνες και πάνε by the book. Όχι ανάλογα με το πρόσωπο και ποιος είναι από πίσω του. Καταγράφω ότι δεν μου απαντήσατε και το σέβομαι όμως και το αντιλαμβάνομαι. Που σας έδωσα. Και το αντιλαμβάνομαι. Θα σας έλεγα, σας έδωσα ευρύτερη και πιο πολιτική απάντηση. Συμφωνώ, σαφέστατα. Αντιλαμβάνομαι ωστόσο την αδιακρισία του ερωτήματος. Και γι' αυτό δεν θα επιμείνω, παρότι συμφωνώ ότι τη δώσατε την απάντηση. Με τον τρόπο σας τη δώσατε. Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν έχουμε πια πραγματικά. Πέρασε η ώρα, δεν το έχω καταλάβει. Είναι 2 παρά 10. Και θα μπορούσαμε να τα μιλάμε. Θέλω να συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή μετά τις εκλογές. Τι βλέπετε για το βράδυ της Κυριακής? Και μην μου πείτε τώρα το. Κοιτάξτε, το βράδυ της Κυριακής. Για το τι έγινε το 2000, που είναι μια μεγάλη ιστορία και επανήλθε στο προσκήνιο από τον ίδιο τον Θόδωρο Τσουκάτο προσφάτως. Το 2000 που ήσασταν εκπρόσωπος και που κοιμήθηκε η Ελλάδα με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ξύπνησε με κυβέρνηση Πασόκ. Κυβέρνηση Πασόκ. Και είπε ο Θόδωρος ο Τσουκάτος για τα κάποια χρήματα. Δεν έχουμε το χρόνο. Κάποια χρήματα. Δεν έχουμε. Ναι. Όχι, θα το πω πολύ γρήγορα. 16 εκατομμύρια. Για κάποια εκατομμύρια. 16 εκατομμύρια για τα οποία τα πήρε ο ίδιος και τα πήγε στο κομματικό ταμείο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση του πώς λειτουργούσαν εκείνη την εποχή. Μάλιστα.
Έτσι. Κάτι πήγατε να πείτε όμως και σας έκοψα με αυτό πριν σας. Ότι αυτά τα χρήματα προφανώς. Όχι, όχι, πριν σας πω. Σε κάπου πήγανε για να επηρεάσουν τον εκλογικό αγώνα. Λοιπόν, και σίγουρα θα έλεγα ότι το βράδυ των εκλογών. Αυτό και να κλείσουμε. Ναι. Χαμένη θα είναι η ουσία και το περιεχόμενο των ευρωεκλογών, γιατί δυστυχώς για άλλη μια φορά αναλωθήκαμε πάρα πολύ στο εσωτερικό μας μέτωπο, που το διακύβευμα όμως αυτό είναι των εθνικών εκλογών, και δεν μιλήσαμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ευρώπη. Θα αντέξει η Ευρώπη? Πώς θα αντέξει η Ευρώπη? Μιλάμε για την Ευρώπη που θα έχει την απόσταση μεταξύ της ελίτ, της γραφειοκρατίας των Βρυξελών και των πολιτών? Θα καταφέρουμε να θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας με τη συμμετοχή του πολίτη? Για να κλείσουμε όπως αρχίσαμε. Θα μιλήσουμε για την κοινωνία των πολιτών, θα μιλήσουμε για το περιβάλλον, θα μιλήσουμε για την πολιτισμικότητα της Ευρώπης? Όλα αυτά τα ζητήματα δυστυχώς έχουν αδικηθεί. Και δυστυχώς σε αυτές τις εκλογές ψηφίσαμε για την Ευρώπη. Για να κλείσουμε όπως αρχίσαμε, ή με την αφορμή για την οποία είστε εδώ, με αφορμή τη συνέντευξη που δώσατε και που προκάλεσε τις αντιδράσεις που προκάλεσε και που απαντήσατε όπως απαντήσατε στις αντιδράσεις αυτές. Και θα συνεχίσω να δίνω τη μάχη του αυτονόητου. Τη μάχη του αυτονόητου που λέει Προοδευτική Συμμαχία, λέει η μάχη του αυτονόητου. Η μάχη απέναντι του αυτονόητου στην ακροδεξιά. Αυτό λέτε. Σημαίνει δημοκρατικό μέτωπο ενάντια σε όποια απειλή, ρατσιστική, ξενοφοβική, ακροδεξιά, φασιστική, πέστε το όπως θέλετε. Είμαι και θα είμαι ο παδός του μεσαίου χώρου. Δεν άλλαξα ποτέ. Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε τι είναι ο μεσαίος χώρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπυριατόπουλε. Και ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε και με νέες συνθήκες, γιατί θα δούμε.